Στην αναδιανομή περίπου 10.000 μη χρησιμοποιηθέντων vouchers για την εξασφάλιση θέση σε παιδικό σταθμό προχωράει η ΕΤΑΑ. Οι ωφελούμενοι γονείς, που ενώ είχαν όλα τα δικαιολογητικά, δεν έλαβαν βάουτσερ τον Ιούνιο επειδή εξαντλήθηκε ο προϋπολογισμός, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για τη συμμετοχή στην αναδιανομή των μη χρησιμοποιηθέντων vouchers. Τα βάουτσερ τα οποία κάποια δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, αφορά βρέφη κυρίως, και κάποια βάουτσερ τα οποία υπήρχαν οι μοριοδοτήσεις, υπήρχαν δηλαδή οι προϋποθέσεις, αλλά δεν υπήρχαν τα χρήματα. Προφανώς. Έγινε αυτή η διαδικασία στο Υπουργείο και μάλιστα έγινε και νωρίς φέτος, γιατί πέρσι το κάναμε, αν θυμάμαι καλά, Οκτώβρη είχε διεξαχθεί αυτή η διαδικασία. Για τους γονείς, να το τονίσουμε αυτό, που κατέχουν θέση είτε σε ιδιωτικό είτε σε δημόσιο παιδικό σταθμό, είτε στους δημοτικούς είτε στους ιδιωτικούς, σε γονείς που έχουν θέση, που κατέχουν θέση, που το παιδί τους, τα παιδιά τους έχουν αυτή τη στιγμή φιλοξενηθεί σε δημοτικό ή σε ιδιωτικό παιδικό σταθμό. Αυτοί λοιπόν που είχαν και τις προϋποθέσεις και δεν κατάφεραν να έχουν βάουτσερ, θα πάρουν. Ανάλογα δηλαδή με τη μοριοδότηση που έχουν στον περασμένο Ιούλιο. Η αναδιανομή θα γίνει αυστηρά με βάση τη μοριοδότηση που έλαβαν όλοι τον Ιούνιο, με την απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν εξασφαλίσει θέση σε παιδικό σταθμό, δημόσιο ή ιδιωτικό. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου. Ήδη τα στοιχεία. Εμείς δεν μπορούμε να τα ξέρουμε, γιατί οι γονείς, όπως ξέρετε, καταθέτουν την αίτηση με το αφημί τους. Λοιπόν, όποιος από τους γονείς έχει κάποια απορία ή θέλει να ενημερωθεί σωστά, ο ΠΑΚΠΑ και κατά όπως παιδική σταθμή. Η ΕΤΑ έκτιμα ότι με βάση τα περσινά δεδομένα, όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία αναδιανομής, ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων παιδιών μπορεί να προσεγγίσει τις 100.000. Δυστυχώς τα πράγματα είναι δύσκολα για τους γονείς των βρεφών, όπου οι θέσεις είναι ιδιαίτερα λίγες. Για τον νομό σώρων ξέρω ότι όσον αφορά τα βρέφη έχουν μείνει βρέφοι έξω. Και δεν πρόκειται να. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί δεν υπάρχουν οι θέσεις. Δεν μπορείς να δίνεις φυσικά και βάουτσερ περισσότερα από τις θέσεις. Αυτό συμβαίνει και δημιουργεί προβλήματα. Μακάρι να είχαμε κάνει ή να είχαμε την τύχη να συμβεί αυτό που λέει η κυρία Φωτίου εδώ και πολλούς μήνες, ότι θα πρέπει οι Δήμοι να έχουν πολύ περισσότερες βρεφικές θέσεις, αλλά αυτό όπως καταλαβαίνει η κυρία δεν είναι εφικτό αυτή την εποχή και χωρίς οικονομικές δυνατότητες. Το να ιδρύσει ένα βρεφικό τμήμα περιποθέτει πάρα πολλά χρήματα και πολύ μεγάλη διαδικασία. Δεν είναι απλά τα βρεφικά τμήματα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα στα νήπια, ξέρω ότι δεν έχουμε πολλές κενές θέσεις. Δεν έχουν μείνει πολλά παιδιά έξω. Ειδικά στον ΟΠΑΚΠΑ, θα μιλήσω για τους δικούς μας παιδικούς σταθμούς, νήπιο δεν έμεινε εκτός. Έχουμε δηλαδή στο 100% φτάσει. Και ακόμη και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε κενές θέσεις σε παιδικούς σταθμούς ή περιφερειακούς, είτε και στην πόλη. Έχουμε κάποιες κενές θέσεις. Δηλαδή, μπορεί να έρθει κάποιος, αν μας ακούει τώρα και δεν έχει βρει θέση, να φιλοξενηθεί το παιδί του σε ένα παιδικό σταθμό. Και αν είναι η μητέρα άνεργη, ακόμη και αυτό το κριτήριο, το παραβλέπουμε, ούτως ώστε να βρει μια δουλειά.